συνοδευόμενο από δύο φωτογραφίες όπου εικονίζεται το ειδικό πλωτό μηχάνημα ιδιοκτησίας του Δήμου να κάνει εργασίες στο λιμανάκι, στο πάρκο Κατσάρι, στα παλιά σφαγεία, έφτασε το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής το μεσημέρι της Τρίτης, με το οποίο ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης ότι ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός στο λιμανάκι, για να συμπληρώσει ότι με το μηχάνημα απομακρύνθηκαν τα καλάμια που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και πως μετά το λιμανάκι στο πάρκο Κατσάρι θα γίνει καθαρισμός και στο λιμάνι της Καστρίτσας και θα ακολουθήσει και σε άλλα σημεία. Όπως όμως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, το λιμανάκι διατηρεί την ίδια ακριβώς εικόνα που έχει εδώ και πολλές εβδομάδες, με τα καλάμια να έχουν καταλάβει την επιφάνεια του νερού τόσο στο εσωτερικό του, όπου οι ψαράδες δένουν τις βάρκες τους, όσο και στην εξωτερική του πλευρά, στην οποία εικονίζεται στις φωτογραφίες του Δήμου το μηχάνημα να κάνει τις εργασίες. Δύο ημέρες μετά την αποστολή του ενημερωτικού υλικού από το Δήμο Ιαννητών, συνοδεία και φωτογραφικού υλικού, με αφορμή την ολοκλήρωση του καθαρισμού εδώ στο λιμανάκι, στα παλιά σφαγεία, η εικόνα που μπορείτε να διακρίνετε πίσω μου είναι εντελώς διαφορετική. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, αλλά όπως διαπιστώνουν καθημερινά και όλοι όσοι κινούνται εδώ στην παραλίμνια περιοχή, κάνοντας τη βόλτα τους, τον περίπατό τους ή τη σωματική τους άσκηση, η εικόνα στο λιμανάκι είναι επιεικώς απαράδεκτη. Κανένας καθαρισμός δεν έχει πραγματοποιηθεί, πολύ δε περισσότερο, κανένας δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν δεν έχει γίνει λοιπόν κάποιο λάθος, όπως θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα μια λανθασμένη πληροφορία από όσους είχαν την ευθύνη των εργασιών ή μια φωτογραφία από το παρελθόν, το λιγότερο που θα πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή είναι να απολογηθεί για το καραμπινάτο ψέμα της ολοκλήρωσης των εργασιών.